Φοδρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αστραπές, το σκηνικό του καιρού και στο Ηράκλειο, με αρκετούς δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο. Μικρή Βενετία θύμιζε το Ηράκλειο σε παράλληλο δρόμο της παραλιακής στην Αγία Τριάδα, όπου τα αυτοκίνητα κολυμπούσαν μέσα στο ποτάμι και με τη διέλευση πεζών να είναι αδύνατη. Το νερό είναι πολύ καλό και έπρεπε να έχουν και περισσότερες βροχές, αλλά μόνο μην γίνουν καταστροφές. Να μην χάσουν ανθρώπινες ζωές, να μην γίνουν αυτά. Αυτό είναι το πόλι. Μακάρι να κάνει νερό, είναι απαραίτητο. Αύριο θα έχουμε και δεύτερο κύμα κακοκαιρία. Να έχουμε όλη τη βδομάδα. Έχουμε πολύ καλές βροχές και μάλιστα κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρές. Έτσι είδαμε τα ύψη των βροχών, είναι σε πάρα πολύ μεγάλες τιμές, που νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Η συνέχεια τώρα του καιρού δείχνει ότι πέρασε το πρώτο κύμα έντασης των καιρικών φαινομένων. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες στη λεωφόρο Καζαντζίδη, στο ύψος της γέφυρας του ΒΟΑΚ, όπως και λίγα μέτρα παρακάτω, στο ύψος των Φαναριών. Ενώ αυτοσχέδιοι καταράκτες λόγω του μεγάλου ογκού νερού σχηματίστηκαν στην Εθνική Οδό κάτω από την γέφυρα στην Αλικαρνασσό. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην περιοχή Μαλάδων Φοινικιάς και όπως βλέπετε οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Οι βροχοπτώσεις αποτέλεσαν μια ευχάριστη έκπληξη για αρκετούς πολίτες, σχολιάζοντας ότι οι βροχές είναι μια ευλογία για την φύση. Είναι και έτσι που είναι, είναι ευλογία Θεού. Μακάρι να βρέσει κάθε μέρα, γιατί είναι ξερά τα πάντα. Οι ελιές κρατήκαν, τα μπέλια, τα πάντα, δεν υπάρχει. Ούτε βρούβες δεν θα φάμε φέτος, ούτε βρούβες. Ευλογία. Βεβαίως, σωστά. Θα γεμίσει λέγει το φράγμα από Σελέμη. Μακάρι Παναγία, μακάρι. Δεν πρέπει να γεμίσει ποτέ το φράγμα από Σελέμη. Το φράγμα από Σελέμη είναι πεταμένα λεφτά. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Πήγαινε να δεις να μου πεις από πού θα έρθει το νερό. Τώρα τρυπάνω να το κατεβάσω από το Λασίδι. Δηλαδή θα πάρουμε εμείς νερό από μη το Λασίδι. Καλά πάμε. Όσον αφορά τις βροχές, στις δυτικές περιοχές της Κρήτης σημειώθηκαν μέχρι τώρα τουλάχιστον τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, με την περιοχή του Ασκήφου να έχει 116 χιλιοστά. Εξίσου καλά ήταν τα βροχομετρικά και στο Ρέθυμνο, όπου έχουν κοιμανθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα κοντά στα 75 χιλιοστά, ενώ και στο Ηράκλειο μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί ύψη βροχής τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 45 με 50 χιλιοστά. Εντυπωσιακά είναι και τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από το δίκτυο ανίχνευσης αστραπών ΖΕΒΣ. Αστραπές οι οποίες σημειώνονται από τις 8.30 το πρωί και με το νησί μας να μην διακρίνεται στον χάρτη από τις αστραπές γύρω στη 1 το μεσημέρι. Δεν κοιμήθηκα. Από την πρόχειρη. Έχω και ένα σιλί που γαμίζει. Φοβότανε. Από τις αστραπές. Αύριο το πρωί αναμένεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στο νησί, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό στις νότιες περιοχές, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις. Οι βροχές αυτές ενδεχομένως θα ξεκινήσουν για το πρωί της Κυριακής, αλλά στη συνέχεια αναμένεται να ενταθούν και να διατηρηθούν κατά περιόδους μέχρι τις βραδινές ώρες της Κυριακής, όπου από εκεί και μετά αρχίζει πλέον να αποκαθίσταται ένας καλύτερος καιρός για το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας.